την Παρασκευή 18 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί το πανελλαδικό πανεγνωτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην πλατεία Βάθης, με τους αγρότες να οργανώνουν την καθοδό τους με τρακτέρ, λεωφορεία αλλά και οχήματα. Με το τεράστιο κόστος παραγωγής, με τις αυξήσεις που έχουν φτάσει στον ουρανό, με το πετρέλαιο πάνω από 2 ευρώ, με τη ρήτρα αναπροσαρμογής να έχει εξαπλασιαστεί σε ένα χρόνο και με το κόστος στα αγροεφόδια και στις ζωοτροφές, τίθεται ένα αμφιβόλου η ικανότητά μας να μπορούμε να καλλιεργήσουμε, να παράγουμε και να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Είναι ένα συλλαλητήριο στο οποίο δεν πρέπει να λείψει κανείς. Είναι ευθύνη για τον καθένα να αποφασίσει για το μέλλον του, για την τσέπη του και για τη ζωή του. Πρέπει να υπάρχει μια πολύ μεγάλη συμμετοχή ώστε να αναγκάσουμε την κυβέρνηση να πάρει μέτρα ελάφρυνσης, μείωσης του κόστους παραγωγής. Γιατί δεν μπορούμε πραγματικά να καλλιεργήσουμε. Πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι ότι δεν υπάρχουν δικαιολογίες, ότι η άσκηση πίεσης ούτε από τα καφενεία ούτε από τα πληκτρολόγια γίνεται. Ο εκπρόσωπος τύπου της Ανατολικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, ο Κατς Αλευτήρας, τόνισε ότι μετά από 23 μέρες αγώνων στα μπλόκα και τη συνάντηση που είχαμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και την απαξίωση από την πλευρά της κυβέρνησης, πήραμε απόφαση να πραγματοποιήσουμε αυτό το συλλαλητήριο. Το αγροτικό κίνημα, ο πρωτογενής τομέας, είναι σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι. Το μέλλον προβλέπεται δυσίωνο. Θα πρέπει ο κάθε αγρότης και ο κάθε κτηνοτρόφος να αναλάβει τις ευθύνες του, να αφήσει στην άκρη ό,τι ανασφάλεις είχε για οποιαδήποτε μορφή αγώνα και όλοι μαζί μαζικά να κινηθούμε προς την Αθήνα την Παρασκευή 18 Μαρτίου ώστε να δείξουμε στην πολιτική ηγεσία και στην κυβέρνηση ότι τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα είναι υπαρκτά, είναι μεγάλα, είναι προβλήματα επιβίωσης και αν συνεχίσει αυτό το κόστος παραγωγής να υπάρχει τόσο μεγάλο με την αύξηση τιμή του πετρελαίου που υπάρχει και την ενέργεια, δεν θα μπορέσουμε τη νέα καλλιεργητική περίοδο να καλλιεργήσουμε. Τέλος, ο αντιπρόεδρος της Ανατολικής Ομοσπονδίας, Γιάννης Κουκούτσης, υπογράμμισε ότι ο αγώνας συνεχίζεται και τα προβλήματα των αγροτών είναι υπαρκτά. Ο αγώνας των αγροτών συνεχίζεται γιατί τα προβλήματα συνεχίζονται και είναι υπαρκτά. Μετά από τόσες μέρες στα μπλόκα, συνεχίζουμε τον αγώνα μας με διάφορες άλλες μορφές, μία εκ των οποίων είναι η κάθετος με λεωφορεία και τρακτέρ και με οποιοδήποτε άλλο όχημα στην Αθήνα στις 18 του μήνα και εκεί καλούμε όλον τον κόσμο να είναι παρόντες. Υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι συμπαρίστανται σε αυτή μας την ενέργεια. Ήδη έχουμε μηνύματα από συνεταιρισμούς που συνδράμουν με λεωφορεία, όπως ο συνεταιρισμός Πλατικάμπου και οργανισμούς όπως ο ΤΟΕΒ που γι' αυτός συνδράμει με λεωφορεία και βέβαια παρακίνηση σε όλον τον κόσμο να είναι εκεί γιατί τα προβλήματα υπάρχουν, πρέπει να υπάρχει η φωνή μας που να τα διατρανώνει και να λέει ότι δεν γίνεται χωρίς να δοθεί φτηνή ενέργεια, φτηνό πετρέλαιο, φτηνά λοιπάσματα. Να σημειωθεί ότι η συνέντευξη που παρευρέθηκε και ο Χρήστος Αδαμόπουλος, αντιπρόεδρος της Ανατολικής Ομοσπονδίας.